Οι απαντήσεις που δίνουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι τώρα, οι υπουργοί κλπ, η κυβέρνηση, στον πολίτη που δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του, δεν μπορεί να αγοράσει τα βασικά για το σπίτι του και την οικογένειά του κλπ, είναι εξοργιστικές. Η αλήθεια είναι εξοργιστικές, διότι θα δείτε τώρα τους Τούρκους πολίτες για να καταλάβουμε και την κατάσταση που επικράτησε στην Τουρκία. Ωραία, δηλαδή, ωραία η Λιβύη, ωραία η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα μη επανδρομένα, οι φρεγάτες και όλα αυτά. Αλλά ο κόσμος πεινάει. Και το λέει μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Αυτό είναι. Και όταν λένε οι άνθρωποι, βλέπουμε στα όνειρά μας το κρέας, βλέπουμε στην τηλεόραση το χρήμα και το κρέας και όλα τα αγαθά, όταν. Ακόμα και το φθηνό ψωμί του λαού, το Halkekmek από αύριο, ο Δήμος αναγκάζεται από 1,25 πάει στις 2 λίρες αύριο, 60% αύξηση σε μία μέρα, βγαίνουν και λένε τον πόνο τους. Αλλά οι Τούρκοι αξιωματούχοι, οι άνθρωποι που ελέγχουν ας πούμε, το φυσικό αέριο, την εταιρεία φυσικού αέριου, λένε εντάξει, στο σπίτι μην φοράτε μόνο μία φανέλα, να ντύνεστε πιο χοντρά. Το θυμάσαι εδώ, Μανώλη, είχα μια διαφήμιση που λέγαμε για τη ζέστη κάποτε και ο παππούς με το φανελάκι. Ήταν ο παππούς με το φανελάκι. Πάει αυτό. το παλιός. Ναι. Θέλετε. Απλά, προσέξτε, όταν πεινάει κάποιος και του λες να μην φοράς φανέλα στο σπίτι, να τρως μικρές μερίδες, να μην τρως κρέας, τόσο πολύ κρέας κτλ. Αυτό, ξέρετε, είναι εξοργιστικό, βέβαια. Και επειδή δεν αγνοούμε και τα προβλήματα που επειδή μιλάμε στους τηλεθεατές στην Ελλάδα, αλλά προσέξτε, εδώ δεν υπάρχει καμία επιδότηση, ούτε επιστρεπτές προκαταβολές υπήρξαν ποτέ εδώ κατά διάρκεια της πανδημίας, ούτε μειώσεις φόρων, ούτε τίποτα. Δίνεται. Είναι μια και ο βασικός μισθός είναι περίπου στα 300 ευρώ, είναι μια τραγική κατάσταση. Θα δείτε τώρα τι λένε οι Τούρκοι πολίτες και θα καταλάβετε και την απάντηση και πώς εξοργιστικά είναι τα πράγματα. Τα ψυχολογικά υπέρβαζε τη. Τι μαζέτη. Σόρμα, Γιάννη. Μποκοϊρόφιο αστερία. Κυρά, φάτρα. Φάτρα, λαρτόκ, ήξε. Όνειρα τα νεσά, βιμέι, βέιοκ. Σεψελέρ, ούτσμου, ζάτεν, αλμιούστα. Μπεν, αθμού, κουσούρι, αισθανταίμ, ενζόρ, γιλ. Çok sıkıntılı gerçekten ya. Gerçekten hiçbir şey alamıyoruz. Gerçekten bak. Çocuk akşam acıkmış. Anne ekmek yok çünkü fırından alamıyoruz. 6 kişiyiz 4 tane çocuk. Bir de benle eşim. Yazık günah değil mi bize ya? Sen onu hayalinde gör daha. Her şeyi televizyonda görür. Et, ekmek, para. Mutfağa girmiyor mu? Girmez ki ne girecek 3 milyonla ne girer ya. Hele kendileri alsınlar 4 milyonu koysunlar cebine bir hafta geçinsinler ben gelsinler onların elini öpeceğim valla. Evde atletle dolaşmamız gerekmiyor üşümeyecek kadar üzerimizde bir şey olsun. Φοβερό, η κατάληξη του αξιωματούχου Μανώλη είναι όλα τα λεφτά. Και η ατάκα της 60χρονης γυναίκας που λέει είναι η χειρότερη χρονιά της ζωής μου. Έχω φτάσει στα 60 μου και κάτι παρόμοιο δεν έχουμε ζήσει. Και αν δεν κάνει σοβαρές παρεμβάσεις, αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπίζεται, Μανώλη. Αυτή η κατάσταση και εγώ δεν τη θυμάμαι. Εγώ μπορώ να σας πω από το 2001 μέχρι σήμερα. Και επιμένω, αυτή είναι η κατάσταση οικονομίας που αφορά και την Ελλάδα. Διότι. Όταν θέλει μια. Το έχει πει ο Τούρκος πρόεδρος, επίσημη δήλωσή του και αυτό δεν είναι παρεξηγήσιμη. Έχει πει ότι θέλει να φέρει την Τουρκία να είναι η ισχυρότερη χώρα της περιοχής και να είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η εικόνα όμως της τουρκικής οικονομίας είναι αυτή που βλέπουμε τώρα, με τις δυσκολίες της, και θα δείτε τι σχεδιάζει ο Τούρκος πρόεδρος για να πάρει τα χρήματα του κόσμου που έχει στα σπίτια.